Καλή σας μέρα από το Δρομοκαίτιο. Βρισκόμαστε στην είσοδο και όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, οι εργαζόμενοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποχρηματοδότηση, για την έλλειψη προσωπικού, όπως και εσείς βλέπετε, έχουν πιάσει το μυστρί και αρχίζουν και χτίζουν την είσοδο του νοσοκομείου. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του. Την εξωτερική είσοδο, Την εξωτερική είσοδο. Συνήθως χτίζανε την πόρτα, ρε παιδί μου, αλλά τώρα βλέπω χτίζουν την εξωτερική είσοδο, μάλιστα. Έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο Δρομοκαίτιο, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Καμποράγια και κύριε Οικονομέα. Κτίζουμε συμβολικά την είσοδο. Είναι λίγο υπερβολικό το βρίσκω, πρόεδρε. Κτίζουμε συμβολικά την είσοδο του Δρομοκαϊτίου. Έχουμε δείξει την ευαισθησία μας. Έχω επιστροφή όμως. Ναι, μιλήστε. Έχουμε δείξει την ευαισθησία μας επανειλημμένως απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Το Δρομοκαϊτίο είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο, δεν ακούω. Μιλήστε, σας ακούμε. Γιάννη, πες να βγάλει την επιστροφή και μιλάμε μέσω εσού. Ωραία. Λοιπόν, το Δρομοκαίτιο είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο, εφημερεύει 2 φορές την εβδομάδα. Επειδή τα ψυχικά νοσήματα έχουν οξυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές, το Δρομοκαίτιο αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο, υπεργεμάτο, καθώς επίσης και εξεταζόμενοι ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία. Αν και είμαστε στα πόδια του Υπουργείου, το Υπουργείο αρνείται να λύσει τα προβλήματα του νοσοκομείου. Προβλήματα που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση και τις ελλείψεις σε προσωπικό. Πιάστε μας στην πράξη, τι σημαίνει αυτή η έλλειψη χρηματοδότησης. Έχετε να πληρωθείτε καιρό, πληρώνεστε κανονικά. Υπάρχουν κονδύλια για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Τι γίνεται? Για τη χρηματοδότηση. Φέτος ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου μας είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το Υπουργείο πήραμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας του προβλήματος που έχουν, που το γνωρίζετε, που έχουν καταρρεύσει, οι οποίοι ειδικά δεν μας έχει δώσει ούτε 1 ευρώ από τις οφειλές. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα του φαγητού των ασθενών, να κινδυνεύουν στην κυριολεξία ασθενείς να φάνε, να μην έχουμε σύστηκες και γάζες, οι νοσηλευτές αναγκάζονται με δικά τους χρήματα να πηγαίνουν στα φαρμακεία να αγοράσουν σύριγγες και γάντια για να κάνουν ενέσεις στους ασθενείς. Πόσοι ασθενείς είναι μέσα, κύριε Πρόεδρε? Πόσοι ασθενείς είναι μέσα στο νοσοκομείο? Στο νοσοκομείο μας σήμερα είναι 500 ασθενείς, υπεράριθμοι στα τμήματα οξέων περιστατικών. Και βέβαια οι πιο αδύναμοι από όλους είναι αυτοί, έτσι. Υπερδιπλασιάστηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Το προσωπικό αποδεκατίστηκε με τις συνταξιοδοτήσεις, τις αποχωρήσεις, την εργασιακή εφεδρεία. Πληρώνεστε και το κανονικά. Μνημόνιο έχουμε να πάρουμε προσωπικό πάνω από 10 χρόνια. Στα τμήματα με 40 ασθενείς δεν υπάρχει πια ένας νοσηλευτής που λέγαμε. Υπάρχει μόνο μία εκπαιδευόμενη νοσηλεύτρια. Σήμερα στα τμήματα, όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό, έχει μείνει μόνο μία εκπαιδευόμενη νοσηλεύτρια. Για τους ψυχασθενείς λέμε τώρα. Για τους ψυχασθενείς.